Καλησπέρα σας. Τετάρτη απόγευμα, και τι Τετάρτη που δεν ξέρουμε αν θα βρέξει, αν θα χιονίσει ή αν θα πάμε για μπάνιο. Ανακατεμένη Τετάρτη. Βέβαια είναι μια Τετάρτη που σήμερα τιμούμε στο Άλυσος Νέα Σμύρνη, στο Μίκη το Θοδωράκη, και πρέπει να είμαστε εκεί 8.30 ώρα. Άλλωστε συμμετέχουν πολλοί νεοσμυρνιώτες, όπως ο κύριος Καραϊτινός, τα αδέρφια Καραϊτινή, ωραία. Και άλλοι πολλοί συντελεστές που δεν το έχω διαβάσει τώρα να σας τα πω, θα σας τα πω μετά, στο τέλος πάλι μια επανάληψη. Και μια Τετάρτη που εγώ έχω την ευχάριστη, πώς να το πω, την ευχαρίστηση να έχω ένα καλό μου φίλο, γιατί είναι φίλος μου, είναι ηθοποιός, συγγραφέας παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων και όχι μόνο, απλά δηλιάζει να μας τα πει όλα. Εγώ ξέρω ότι γράφει και άλλα πράγματα, απλά δεν θέλει να τα φανερώσει ακόμα. Καλώς ήρθες, Ζήση Παπαϊωάννου. Καλώς σας βρίσκω. Ολυμπία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ ειλικρινά από καρδιάς που βρίσκομαι εδώ, στο στούντιό σου. Και είμαι εδώ για να τα πούμε όλα. Ξέρω ότι τη Νέα Σμύρνη την αγαπάς και δεν έχεις έρθει τυχαία μόνο για μένα, ναι. Έχεις έρθει και για τη Νέα Σμύρνη στο κανάλι και γενικά γιατί μου είπες κάποια στιγμή εγώ με τη Νέα Σμύρνη, Ναι, σωστά. Ειλικρινά η Σμύρνη πολύ μου πάει τώρα τελευταία και ειδικά φέτος. Πρώτον είσαι εσύ εδώ και δεύτερον παίζω στη Σμύρνη μου αγαπημένη. Είδες. Στη θεατρική παράσταση. Όχι, στην ταινία. Στην αγαπημένη. Πρεμιέρα έχουμε μέσα Δεκέμβρη, στους κινηματογράφους. Στη ταινία. Το ξέρεις ότι μου σηκώθηκε η τρίχα. Γιατί εμάς ο Σεπτέμβρης είναι αφιερωμένος και γι' αυτό κάνουμε τις Ιωνικές γιορτές. Η Νέα Σμύρνη πάντα κάνει ένα αφιέρωμα ένα μήνα προς τιμή της Σμύρνης. Και, δηλαδή, και είναι συμβολικό φέτος για τα 100 χρόνια του 2022. Ακριβώς. Έρχεται. Και ξέρεις τι, δεν το θεωρώ. Ωραία σύμπτωση ήταν αυτή. Αυτό δεν μου το έχεις πει. Αυτό ήταν εκπληξούλα τώρα. Να με. Ναι. Και γίνεται τώρα τον Οκτώβρη, θα παιχτεί. Για πες μας για τον Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη. Για πες μας λίγο έτσι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια με την συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής Productions έχω συνεργαστεί και πρόπερση. Λίγο πιο δυνατά μου μιλάς. Ναι. Στην ταινία Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, κάναμε τη ζωή της ευτυχίας. Μπράβο, ναι. Ήμουν στην οικογένειά τους, ήμουν στο κάστε, έτσι θα είμαι και φέτος, στη Σμύρνη μου αγαπημένη. Αυτές νομίζω ότι είναι παραγωγές που είναι ωραίες. Πολύ δυνατές, πολύ σοβαρές και... Και ωραία ηθοποιή και ωραίο όλο το... Και είναι... Προσεγμένο κάστ ηθοποιών. Και είναι παραγωγές που είναι κλασικά και μένουν, δηλαδή ευτυχία νομίζω ότι θα μείνει. Θα αυτό. Μείνει, ναι. Μπράβο. Θα μείνει. Έτσι, όπως και η Σμύρνη αγαπημένη μου νομίζω έτσι, θα μείνει. Σωστά. Τώρα επειδή το ξεκινήσαμε από έτσι απότομα... Κινηματογραφικά. Μπράβο. Και ξεκίνησα έτσι κι εγώ με... Αλλά είναι ένα παιδί, παιδιά, φωτεινό, άνετο, ψηλό. Θες να τα πάμε από την αρχή, γιατί εγώ μπορεί να ξέρω το βιογραφικό σου, αλλά ο κόσμος δεν σε ξέρει. Να πάμε από τον μικρό Ζήση. Α, τόσο παλιά. Ναι. Ωραία. Γεννήθηκα στα Τρίκαλα και μεγάλωσα στη Καλαμπάκα, στα Μετέωρα. Γι' αυτό έχεις είσαι παιδί με φαντασία. Ναι, γιατί τα παιδιά που γεννούνται στην επαρχία αναπτύσσουν πολύ τη φαντασία τους. Μεγάλωσα στη Καλαμπάκα, η μητέρα μου θυμάμαι χαρακτηριστικά με κάθε μήνα με έπαιρνε από το χεράκι και κατεβαίναμε Αθήνα να δούμε θέατρο. Στην αρχή μου το ξεκίνησε ως παιδικό θέατρο και μετά λίγο πιο βαρύ. Ενηλίκων. Και από κλασικά ρεπερτόρια, Τσέχοφ, θυμάμαι, Ήψεν. Έχω τέτοια βιώματα. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, ήθελα όμως να διαμορφώσω έναν χαρακτήρα πάνω στην τέχνη, στον πολιτισμό. Δεν μπόρεσα να ξεφύγω από αυτά τα βιώματα, οπότε αναγκαστικά, θέλοντας ημί, ήρθα Αθήνα, έδωσα, επειδή λάτρευα τότε την ΕΡΤ1, το κανάλι, έβλεπα κάνεις, πολλά ντοκιμαντέρ, πολύ ωραίες παραγωγές, και δέχτηκα και μία πρόταση προχτές. Καλό και αυτό. Είδομεν. Και έδωσα εισαγωγικές, προαγωγικές και τελικές εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, όπου και μπήκα.
ήμουν ένας από τους τυχερούς, ένας από τους εκατοντάδες τότε που δηλώσαμε συμμετοχή. Μπήκα, την έβγαλα, πήρα δίπλωμα, καθηγητής υποκριτικής τέχνης και θεατρικού παιχνιδιού και ηθοποιός. Έχω διδάξει σε αρκετές ακαδημίες και αίθουσες, τμήματα, το θεατρικό παιχνίδι και τη δημιουργική γραφή. Γι' αυτό άλλωστε είναι το δεύτερο βιβλίο, ετοιμάζω το τρίτο. Οπότε μπήκα στο επάγγελμα, 4 serials, Γυναίκα χωρίς όνομα στον Αντένα πέρυσι, Σωκρατάς μυστικό στον Αλφα πέρυσι, Στη ζωή του Καριωτάκη πριν 12 χρόνια. Εκεί συμμετείχες. Συμμετείχα, ναι. Να, έπαιξε εκεί και είμαι ο Καψιμιτζής, τη Λούφα και Παραλλαγή. Στη σειρά, στην ΕΡΤΕΝΑ. Ναι. Καλή ώρα. Ναι. Και 8 ταινίες στο σινεμά. 8 στο σύνολο. Έκανα πολλά και κάτι επιπλέον σπουδές, στο Καποδίστριακό, στο ΕΚΠΑ, εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, σε κάτι ξένα στη σχολή της MoMA, Museum of Modern Art and Idea. Ιδέες πώς να φτιάξουμε, πώς να ιδρύσουμε ένα μουσείο. Καλή ώρα είδα κάποια εκθέματα πάνω που μου άρεσαν, η αλήθεια είναι. Α, εδώ την κυρία και περιμένει τις εγγραφίες. Ναι, σωστά. Και μπορώ να στήσω ένα μουσείο, μπορώ να γράψω για ένα μουσείο. Το πρώτο μου βιβλίο είναι πάνω σε ένα μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης, Φωνές και Ψήθυρη στο Μουσείο της Ακρόπολης, λέγεται. Τώρα έχω στα χέρια μου το δεύτερο μου βιβλίο, Βασιλική, η μαγική ηχό της Επιδάβρου. Ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι, πάνω στην αρχαία Ελλάδα γράφω. Κάτι σπουδές σεμιναριακού τύπου στο University of Virginia. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην Ιταλία, φιλοσοφία του Αριστοτέλη κυρίως. Αλλά τις έχω κάνει όμως πιο πολύ στο Κάρολο Κούν. Βλέπω όμως πάλι και εδώ σε αυτό το παραμύθι ότι πάλι προωθεί στα παιδιά την αρχαιότητα, την Επίδαυρο, δηλαδή δεν είναι ένα παραμύθι για να κινήσουμε τα παιδιά, είναι ένα παραμύθι που διδάσκει, είναι διδακτικό, είναι περνάει... Έχω στόχο γι' αυτό και το κατάφερα πιστεύω και από ό,τι ακούω από τους μικρούς αναγνώστες κατά καιρούς, είναι ένα, παρόλο που ακούγεται λίγο δύσκολο παραμύθι, τα δικά μου τα παραμύθια, είναι λίγο δύσκολα, έτσι ακούγονται, δεν είναι όμως, γιατί ένας γονιός που θα αγοράσει αυτό το παιδικό βιβλίο θα το διαβάσει στο παιδί του, θα του εξηγήσει κάποια πράγματα. Θέλω σε κάθε μου βιβλίο κυρίως, και το έχω πάντα ενταγμένο αυτό, να μάθουν από 5 με 10 αρχαιοελληνικές λεξούλες. Μέχρι να βγάλω 5 βιβλία θα έχει ολοκληρωθεί η εκμάθηση αρχαίων ελληνικών στην παιδική λογοτεχνία. Οπότε θέλω 10 λέξεις, 10 πραγματάκια να μάθουμε τι είναι ζωφόρος, τι είναι κλητής, τι είναι το ερέξιο. Είχα φέρει πέρυσι την Κωνσταντίνα την Ηλιοπούλου που γράφει και εκείνη. Και εκείνη έχει μια τέτοιο προσπαθεί να ξεκινήσει μια σειρά με παραμύθια που δεν θέλει να είναι τα αρχαία ελληνικά. Αρχαία ελληνικά. Αλλά θέλει να τα δείξει σαν παραμύθι για να περάσουν στο δημοτικό. Γράφω αρχαία ελληνικά, αλλά με μία παιδικότητα. Ωραία, μπράβο. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο παιδί, γιατί δεν θα το αγγίξει μία φορά, όπως είπα πριν. Θα το αγγίξει 20 φορές, 50 φορές στη ζωή του, μέχρι να φτάσει. Γιατί γράφω για παιδιά 7 συν, δημοτικού δηλαδή. Έχω κάνει όμως περιοδία και συνυπιαγωγία. Και δείχνω και ασκήσεις πάνω στην αρχαία Ελλάδα και συνυπιαγωγία. Ειδικές ασκήσεις να μάθουν πώς να σέβονται στο μέλλον που έχουν μπροστά τους ένα μουσείο. Ένα ελληνικό μουσείο. Και έχω συγκεκριμένες ασκήσεις που διδάσκω στις παρουσιάσεις των βιβλίων. Είναι ένα βιβλίο που εγώ σαν βρεφονηπιοκόμος μπορώ να το πάρω, σαν υπηαγωγός, σαν βρεφονηπιοκόμος, μπορώ να το πάρω, να το διαβάσω στους μαθητές μου, έτσι ώστε πριν τους πάω σε μια επίσκεψη, έτσι, σε ένα μουσείο, να τους έχω βάλει στο κλίμα. Στο νόημα. Εκτός σωστά. Από αυτό, σωστή. Τώρα που έχουμε ισοπεδώσει τα αρχαία και όλα αυτά, άνθρωποι σαν εσένα που είναι πολύ ωραία η σύλληψη αυτή. Γιατί αγαπώ τις αρχαίες τραγωδίες. Ακριβώς. Και γιατί, να σου πω κάτι όμως,
Έχουμε, είναι πολλές λέξεις που μιλάμε στην καθημερινότητά μας που δεν είναι ελληνικές. Έτσι. Ας πούμε η πόρτα δεν είναι ελληνική. Ναι. Εγώ θα έγραφα στο παραμύθι θύρα. Να μάθει το παιδί την ελληνική λέξη. Σπουδαίο αυτό που είπες. Έτσι πρέπει να το κάνουμε. Και μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, και είσαι και νέος άνθρωπος και σε παρακαλώ, θέλω να εστιαστείς σε αυτό. Ναι. Γιατί έχεις να δώσεις τα παιδιά. Στο επόμενο θα το δουλέψω πιο καλά και πιο πολύ πάνω στο παράδειγμα που μου έδωσες μόλις τώρα. Με τις λεξούλες, ναι, είναι πολύ έξυπνο γιατί τα παιδιά μας αρχίζουν να μιλάνε ελληνικά. Ναι. Αφού τους τα στερήσαμε με τα γκρίκλεις, με τη τεχνολογία. Δεν μαθαίνονται. Αφού τα έχουμε κάνει έτσι, αμήν τι άλλο, από τα εξωσχολικά και δεν ξέρεις καμιά φορά. Υπάρχουν με συνέστηση οι δάσκαλοι που θα τα πάρουν να τα κάνουν εργαλεία τους. Εργαλεία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ωραίο εργαλείο μιας δασκάλας και του νηπιαγωγείου και του δημοτικού της πρώτης και της δευτέρας για να μπορέσει να βάλει τα παιδιά. Παιδιά πάμε σε ένα μουσείο, δεν πάμε να κάνουμε μπάλα. Και υπάρχουν προγράμματα που πηγαίνουν, κάνουν και διαλέγουν το βιβλίο μου πρώτα και μετά επισκέπτονται. Μα το πιστεύω αυτό, το πιστεύω αυτό που γίνεται. Το καταλαβαίνω γιατί είναι διδακτικό, δεν είναι παραμύθι, άντε είπα ένα παραμύθι. Είναι παραμύθι. Δίδαγμα, πώς να το πω. Με βοήθησαν οι σπουδές μου. Αυτό. Και μόνο το και χρωστάω στις σπουδές μου, το χρωστάω εκεί. Να σου πω κάτι, σε βοήθησαν οι σπουδές σου και σε βοήθησαν ότι αγαπάς αρχές. Και το ότι αγαπάς την Ερτένα σημαίνει ότι αγαπάς τα δημόσια κανάλια, θα το πω έτσι, τα δημόσια που είναι αδικημένα και που έχουν κατηγορηθεί και που κάποιοι βέβαια τα έχουν μηδενίσει, φταίνει και κάποιοι. Και αγαπάς την πατρίδα σου. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάς την πατρίδα σου. Σίγουρα. Και δεν κοιτάς μόνο να αυτοπροβληθείς εσύ, κοιτάς να δώσεις, να αφήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, πώς θα μην μαθάνατε. Μόνο να αφήσουμε πέντε πράγματα αξίας. Για να διαβάσουμε, θες να μας διαβάσεις έτσι ένα από τις ελπίδες. Η μικρή Βασιλική, σε μια περιπλάνησή της στα όνειρα και στα δάση της ψυχής της, ανακαλύπτει με στον βαθύ της ύπνο την ηχό. Με τον τρόπο που κοιμάται, πιστεύεις ότι σου χαμογελά, ότι ο ύπνος της δρά επί της άβρας των ονείρων. Κι όμως, η ηχό θα ξεδιπλωθεί, θα γιγαντωθεί και θα μεταπηδήσει από τη στέπα της ψυχής της. Η ηχό, που με το ύφος και την πυγμή της ανακαλύπτεις έναν άλλον κόσμο, έναν κόσμο πιο ποιητικό, πιο μουσικό, έναν κόσμο σαν μιας άλλης εποχής, καθόλου χαοτικό όπως της πόλης. Η Βασιλική προσπαθούσε να σκεφτεί ποιο είναι το μεγαλύτερο μέρος της περιπλάνησης, άραγε ποιος θα μπορούσε να ακούσει τη δική της ηχό, τη δική της μουσική, με την ηχό κοινός αντίλαλο, η οποία δρά με την άβρα της μεταξύ άνω διαζώματος της πέτρινες θέσης της επιβλητικής επιδαύρου, η Βασιλική νιώθει υπερηφάνεια και ελπίδα, αγναντεύοντας το τοπίο που έχει μπροστά της. Και εδώ λέει το παιδί, τι εστί επίδαυρο και αρχίζουμε και του μιλάμε για την επίδαυρο. Σωστά. Και αρχίζουμε και αναπτύσσουμε τι είναι επίδαυρο. Σωστά. Και ποιοι παίζανε εκεί, έτσι. Γιατί παίζανε και ποια αρχαία. Και... μπορείς να πεις χίλια δύο πράγματα πάνω σου. Ναι, αρχίζεις και λες πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Καθώς το φως του ήλιου χαϊδεύει την επίδαυρο, φαντάζει σαν ένα σκηνικό παλιάς εποχής, με την ηρωίδα να κυματίζει τα μαλλιά της στον ζεστό εθέρα της Πελοποννήσου. Μόνη στο κέντρο της επιδαύρου, θέλησε να αποδράσει μέσω της φωνής της, να ανακαλύψει έναν δικό της κόσμο, έναν μονάχα ηχητικό της μουσικής και όχι κόσμο χαοτικό της οχλαγωγίας, έναν κόσμο με ήχο. Συνεχίζω. Όχι, γιατί θα μας το πεις έτσι όλο, μην το πούμε όλο. Απλά θέλω να δείξω ότι είναι γεμάτο χρώματα όλες οι σελίδες. Δηλαδή είναι τόσο ευχάριστο στο να διαβαστεί, άμα δείτε. Και θέλω να αναφερθώ πάνω σε αυτό. Είναι πλαστικοποιημένο. Θέλω να μας πεις έτσι την έκδοση. Έχω έναν επαγγελματία ζωγράφο. Είναι φοβερή η δουλειά εδώ πέρα μέσα. Ο ζωγράφος είναι ο Βελής, έτσι όπως τον αποκαλώ εγώ, ο Βελισάριος Μπούρδος από την Κάριστο. Ευβίας. Αγαπάμε Κάριστο, έχουμε φίλους από την Κάριστο. Και ντροπή να πούμε... μου που δεν έχω πάει εκεί δύο χρόνια τώρα να... Πήγε να μου καεί εχθές, α, βλέπω πίσω. Έχω και ασκήσεις παίζοντας με τον πολιτισμό. Α, κοιτάξτε εδώ τι έχει.
Έχει σταυρόλεξα. Πάνω στην αρχαία Ελλάδα. Λαβύριθους που να παίξουν τα παιδιά. Πάζι. Να βάλει το πάζι για να το... Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Δηλαδή και 5 σελίδες και βάζει και το δικό της τέλος εδώ. Ναι. Μπράβο ρε συζήτηση. Είναι πολύ ωραία δουλειά. Και να πω ότι και το χαρτί θα μας πεις και για τον... απλά να το δείξω τώρα. Είναι σαν πλαστικοποιημένο, δεν λερώνεται δηλαδή, δεν σκίζεται, είναι ωραίο, δηλαδή είναι και η ποιότητά του κάτι. Έτσι το ζήτησα, γιατί αναφέρομαι σε παιδιά, οπότε θέλω να μείνει στις προθήκες των βιβλιοθηκών τους για όλη τη ζωή. Να πούμε τα χαιρετίσματά μας στον ζωγράφο και να πούμε ότι κάλεσε το πήγε να μας καεί, αλλά μπέλη πήγε να καεί, ευτυχώς. Και... ο Βελισάριος Μπούρδος, επαγγελματίας ζωγράφος και μου έχει κάνει όλο το βιβλίο, όλο το έργο, εξώφυλλο και τις εσωτερικές σελίδες. Μπράβο το παιδί. Έχει κάνει πολύ δουλειά, ωραία. Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, το σπίτι μου, ο εκδότης μου, ο Μιχάλης Σιδέρης. Και να πω ότι εγώ που πέρασα από την έκθεση είναι πολύ φιλόξενη, πολύ ζεστή. Το περίπτερο 52. Μπράβο. Και να πω ότι έχει κάνει και καλές επιλογές στις εκδόσεις. Γιατί είδα ότι είστε ένας και ένας εκεί. Ένας και ένας. Όλα τα παιδιά, η κυρία Βενέτσι που είδα τα βιβλία. Είναι όλα τα βιβλία. Υπέροχα βιβλία. Και... αγόρασα πάρα πολλά. Πάνω από 10. Οι 17 ημέρες ήταν το φεστιβάλ στο Ζάπιο. Μέσα σε 17 ημέρες, γύρω στα 14 βιβλία. Κάθε μέρα και ένα βιβλίο δεν γινόταν. Σίγουρα. Ικανοποιημένος και για το φεστιβάλ, πολλοί κόσμος. Ήταν η ευκαιρία που δείξαμε... Εγώ νομίζω ότι το έχει ο κόσμος ανάγκη, γιατί όντως πήγε πολύ καλά. Και είχε ανάγκη να βγει και μου έκανε εντύπωση αυτή τη φορά φέτος. Αρκετός κόσμος είχαν φέρει και τα τετράποδα μαζί, τα αγαπημένα τετράποδα, σκυλιά, μαζί τους, κοντά τους και έκαναν τη βόλτα τους σε αυτές τις τρεις ευθείες που είναι τα αντικριστά, τα περίτερα. Είχαν μαζί τους και τα τετράποδα και μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα αυτό και λέω, πάμε μπροστά τελικά. Ναι, όχι, εμένα μου άρεσε που είχε πολύ κόσμο. Σαν έκθεση βιβλίου, ας πούμε, που είναι πιο άλλες φορές γινόντουσαν άλλες χρονιές και ήταν επέρναγαν και ήταν μόνο το Σάββατο και την Κυριακή πιο πολύ. Ήταν όλες τις μέρες. Και έτσι είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε κι εμείς οι συγγραφείς, να γνωρίσουμε και να έρθουμε σε επαφή με το αναγνωστικό κοινό της Αθήνας και όχι μόνο. Μου ήρθανε για μένα προσωπικά μέχρι και από Κέρκυρα. Δεν το περίμενα. Έχεις φίλους που σε αγαπάνε. Έχω, ναι. Και μέσα από σένα γνώρισα και εγώ φίλους. Γιατί γνώρισα και εγώ 2-3 παιδιά που σένανε. Χαίρομαι. Άτομα, μπράβο. Και θα γνωρίσεις και άλλους και θέλω να κάνουμε και παρέα και μετά την εκπομπή. Φυσικά, γιατί αυτή, όχι. Εννοείται. Αφού είσαι μια πηγή. Εδώ θέλω. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έρθεις να μου μιλήσεις για τις ταινίες μετά. Σίγουρα. Και θα πάμε μαζί και να δούμε τη Σμύρνη μου αγαπημένη. Έχει ένα σινεμά εδώ, στη Συγκρού. Και στη Συγκρού έχει και, στο, και εδώ πέρα το Σπόρτικα έχουμε. Έχουμε πολλά σινεμά. Θα έρθω να πάμε. Βέβαια, εννοείται. Όταν θα κάνεις την πρεμιέρα θα μου πεις, εννοείται. Τέλεια, βεβαίως. Εγώ ήμουν από τις πρώτες που πήγα και δεν την ευτυχία. Α. Ναι, από τους πρώτους. Εγώ αυτά, χαίρομαι. Όπως και τον Άγιο Νεκτάριο, βγήκε Πέμπτη, Σάββατο το είδα. Κατευθείαν τώρα δηλαδή. Έκανα ένα guest εκεί, απλά δεν το έχω συμπεριλάβει στο βιογραφικό μου, δεν το λέω. Ποιο καν. Είσαι εκεί πέρα, είναι γιατί είχε... Όχι. Δηλαδή ήμουν μεταμφιεσμένος, οπότε... Ναι. Έχεις κάνει αρκετές δουλειές. Έχω κάνει, ωραίο. Ναι. Εν τω μεταξύ, να πούμε τώρα και ποιον ηθοποιό μας θυμίζει, γιατί θα θυμίζει όλο τον κόσμο. Αλλά εγώ νομίζω πάντα τον πιέσω και του πω τι έκανες, τι έκανες. Σε ποια κάμερα κοιτώ. αυτή είναι δική μου, ωραία. Στον Κωνσταντίνο Τσούμας. Του μοιάζεις πάρα πολύ. Ναι, μου το λένε όλοι 15 χρόνια που είμαι στο χώρο. Το έχω συνηθίσει πλέον. Και εκείνος θα πει, α, είναι παιδί μου, δηλαδή, μας εδεί, θα πει πολύ. Ήμασταν φέτος σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στη Ριβιέρα, στο Θερινό Σινεμά, σε ένα υπέροχο σινεμά στα Εξάρχεια, στη Βαλτετσίου, και παρακολουθήσαμε μαζί, αλλά σε διαφορετικά... τραπεζοκαθίσματα, μία ταινία γαλλική, πολύ παλιά,
100 χρόνια κάτι, πίσω. Αυτά στα εξάρτητα, αυτά τα σινέματα καλοκαιρινά είναι, βγάζουν κάτι ωραία. Πήγα σε όλα φέτος. Εγώ είχα πάει και είχα δει με την Πιαφ το κόκκινο τριαντάφυλλο. Ναι. Το είχα πάει και το είχα δει στο Κολωνάκι στη Δεξαμενή. Στη Δεξαμενή, ναι. Αγαπημένος χώρος και εκεί, ναι, ναι. Ζούσα κάποτε εκεί Κολωνάκι και έμενα ακριβώς δίπλα από την Δεξαμενή. Και έχεις και καλούς συνεργάτες, ενώ φίλους πολλούς, έτσι. Έχω, ναι. Έχω, να πω ονόματα, την Κατερίνα Ζαχαριουδάκη, ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός, συναδελφός σου, που μας βλέπει. Τα φιλιά μας. Φιλιά, Κατερίνα. Έχω πάρα πολλούς, ηθοποιούς κυρίως. Να ευχαριστήσω την Εύα, βέβαια, που μας έκανε φίλους, την παραμυθένια μου, που είναι τόσο θετική. Η Εύα. Η Εύα, η θέλω να αναφερθώ πάνω στην Εύα. Είναι μια πολύ γλυκιά γυναίκα, κυρία. Μιλάει άπτεστα γαλλικά. Επειδή με πήρανε φέτος σε ένα γαλλικό σύριαλ, οπότε κάνω έτσι, μου κάνει κάποια μαθήματα, δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω σε αυτό, αλλά θα με βοηθήσει πολύ η Εύα. Και θέλω να πω ότι η Πύλη της Αγάπης έχει παρουσίαση βιβλίου η Εύα, ναι, το Σάββατο αυτό. Το Σάββατο, να το ανακοινώσουμε. 12 το πρωί, το μεσημέρι για κάποιους, για μένα είναι πρωί. Να πιούμε το καφεδάκι μας, το Αίτιον, είναι ακριβώς δίπλα από το μετρό Ακρόπολης. Ωραία, δίπλα ένα το λεπτό Ακρόπολη με τα πόδια. Οπότε θα βρίσκομαι και εγώ εκεί. Αν θέλετε, έρχεστε, όποιος θέλει. Όχι, και να μου μιλήσετε και να πιούμε και μαζί καφέ και να παρακολουθήσουμε τη λατρεμένη. Και τη δουλειά της Εύας, και θα μάλλον θα διαβάσεις κάποια αποσπάσματα. Όχι, δεν θα είμαι στο... δεν με έχει βάλει η Εύα. Λοιπόν, άρα καλά έκανες και το ανάφερες αυτό. Γιατί ναι, γιατί την αγαπώ πολύ, γι' αυτό το ανέφερα. Και ας μην με έχει στο... στην παρουσίαση. Την αγαπώ όμως παρόλα αυτά. Με καλούνε πολλοί συγγραφείς και βρίσκομαι. Απλά κάποιος λέω όχι, η Εύα δεν με πρότεινε καν, το είχε κλείσει ήδη, εγώ βρισκόμουν σε γυρίσματα όπως στη Σμύρνη. Ίσως γι' αυτό. Ναι, αλλά θα πάω, γιατί η Εύα εννοείται σαφώς με στήριξε. Και σε στηρίζει και με τα μαθήματα. Με στηρίζει τώρα, και θέλω να... Δεν ξέρει μόνο γαλλικά, ξέρει και άλλες γλώσσες. Ξέρω, ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος αυτός είναι πολυμορφωμένος. Πολυπράγμων η Εύα. Φοβερή. Και κάνει και ωραία πράγματα, κάνει και θελοντισμούς. Ναι. Και να πούμε ότι μαζεύει και τα ρούχα και αυτά για... που στέλνει τώρα και στους πυρόπληκτους που στείλε. Στέλνουν και έξω με μια οργάνωση. Είναι κάνει πολλά πράγματα. Πολύ πράγμα, μπράβο. Άρα το Σάββατο να το ξαναπούμε στο... Αίτιον, πολυχώρος Αίτιον, πίσω από δίπλα από το μετρό Ακρόπολη. Ωραία, 12 ώρα το μεσημεράκι. Θα είμαστε εκεί. Πολύ ωραία. Εγώ να πω τώρα πάνω που πες αυτό, ναι, ότι την Κυριακή, ναι, είναι ο Γιώργος, κάτσε να το πω γιατί πρέπει, και αυτός είναι καλός ποιητής, τυχουργός, κάτσε τώρα να... Μου κάνει εντύπωση, παρόλο που το 41ο το Φεστιβάλ Βιβλίου του Ζαπίου έχει τελειώσει, πόσα γίνονται ακόμα πράγματα, όπως η Εύα τώρα με την παρουσίασή της του Σαββάτου. Ανοίξαμε αυτό. Τώρα την Κυριακή ανοίξαμε, μου λέτε ο ποιητής. Την Κυριακή, κοίτα να δεις όμως που στο Θέατρο Γράφων. Α. Διαβάζετε ποιήση, κοίταξε. Μπράβο. Είναι πολύ ωραία στην δουλειά Πετρούπολη αυτό. Σε αυτό τον υπέροχο χώρο σας περιμένουμε την Κυριακή 26-21 σε 7.30. Είσοδος δωρεάν. Ελεύθερη είσοδος. Ναι, ναι. Κάτσε να μου ανοίξει εικόνα, γιατί... Πώς θα το κάνω τώρα να ανοίξει. Γίνονται πράγματα, παρόλο που μπαίνουν στο φθινόπωρο, είναι καλό να γίνονται αυτά. Ναι, γίνονται ωραία πράγματα. Συγγνώμη λίγο που σε... Όχι, όχι, απλά μιλώ να μην υπάρχει κενό. Να μην υπάρχει το κενό, ναι. Μόλις δεν έχω το ίντερνετ τώρα και δεν μου ανοίγει η φωτογραφία. Ναι.
Είναι καλό να γίνονται πράγματα λοιπόν, οπότε σειρά έχει το Σάββατο στην Εύα και μπράβο, την Κυριακή και στον Κυριακή Τίτη. 7,5 ώρα είναι βραδιά ποίησης. Βραδιά ποίησης, και θα κάνει απαγγελία και θέατρο, ναι. Στο θέατρο Βράχων. Μπράβο, που θα είναι ωραίο και, δηλαδή και σαν... Ωραία, και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, οπότε... Είναι ωραία να γίνονται αυτά τα πράγματα, εγώ θέλω πάρα πολύ, γιατί έχουν αδικηθεί λιγάκι. Κοιτάξτε να δείτε, περάσαμε και μια δύσκολη εποχή λόγω COVID, καραντίνας. Αυτή η μακρά διάρκειας καραντίνας που ειλικρινά δεν θέλω να ξαναβιώσω τέτοιες καταστάσεις, που μας πήγε σε όλους τους τομείς πίσω. Επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά, οπότε... Τέλος πάντων, 7,5 ώρα είναι να μ' ανοίξει, θα σας το πω, γιατί τώρα είναι βιέσα που δεν μ' ανοίγει. Δεν έχουμε το σήμα. Πραγματικά ο κόσμος, κοίταξαν σε αυτή τη μία, κάποιοι που κλειστήκανε, λέει, δημιουργήσανε. Εσύ πώς το πέρασες στην καραντίνα, δημιούργησες? Όχι πολύ. Ήθελα να βρω λίγο τον εαυτό μου, γιατί βρήκα ευκαιρία να βρω χρόνο για μένα. Πολλοί κόσμοι, εγώ έχω δει δηλαδή ανθρώποι που είναι έτσι ζωγράφοι. Κάνω τρία επαγγέλματα, ηθοποιός, συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας και έχω ένα τουριστικό κατάλημα στα Μετέωρα. Οπότε το The Balcony of Meteora, The Center of Calabaca. Είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο και το έχω κάνει μουσείο. Γιατί οι σπουδές μου είναι πάνω στο μουσείο. Αυτό το κάνεις. Έχω αγάπη και το έκανα έτσι όπως το ονειρεύτηκα. Είναι ένα ζωντανό μουσείο μέσα σε έναν χώρο διαμονής. Έχω βάλει τα παλιά αντικείμενα της γιαγιάς μου, τα κοιμήλια. Και τον αργαλείο τον έχω κάνει σε 10 διαφορετικά κομμάτια. Τον έχω πάνω στο προσκεφάλι του, στην κρεβατοκάμαρα. Τον έχω τον αργαλείο, τα χτένια. Α, δηλαδή κάθε δωμάτιο το έχεις κάνει και ναι, ένα... Ναι, το βαρέλι της ρουκομείας έχει γίνει γλάστρα. Η πινακωτή που ζήμωνε η γιαγιά μου και τοποθετούσε στην πινακωτή τα το ζυμάρι της, το ψωμί, το έχω κάνει βιβλιοθήκη. Έχω τον Βούρδουλα, την κοπάνα δηλαδή. Έχω πολλά, το τσικρίκι, με το μαλλί των ευωπροβάτων. Πόσα δωμάτια. Έχω πάρα πολλά. Είναι ένα, από μονόκλινο μέχρι εξάκλινο, μπορεί να ζήσει εκεί μέσα μια οικογένεια, στο κέντρο της Καλαμπάκας, δίπλα από την κεντρική πλατεία, επάνω στο κεντρικό δρόμο. The Balcony of Meteora λέγεται, The Center of Calabaca. Είναι για όλο το χρόνο. Με θέα τα μετέωρα. Εξού και The Balcony of Meteora. Το μπαλκόνι των μετεώρων. Με ωραία θέα και ωραίο το εσωτερικό. Και έχει πολύ τέχνη μέσα. Γιατί έχω πολλά βιβλία στα γαλλικά. Αυτό θα το λατρέψει η Εύα, η συγγραφέας μας. Πολλά βιβλία στα εβραϊκά, πολλά βιβλία στα γερμανικά. Έχω, επειδή μου έρχονται από όλες τις χώρες, έχω έτσι και βιβλία πάνω στη δική τους χώρα και κάποιες ταινίες. Άρα οπότε... Άρα σου με την καραντίνα και ασχολήθηκες με αυτό, έμεινες εκεί, ναι, απομονώθηκες ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αν και στην καραντίνα είχα γυρίσει εδώ όμως, αλλά γιατί μου αρέσει να βοηθώ κόσμο και έτσι βοηθούσα κάποιες κυρίες τρίτης ηλικίας που είχαν ανάγκη, οπότε έπρεπε να κάνω εγώ κάποιες εξωτερικές δουλειές για να μην βγούνε λόγω καραντίνας, λόγω φόβου, λόγω COVID, λόγω... και έπρεπε να μείνω εδώ. Ότι είναι και λέει μου, δεν είναι μόνο συντρέφτης, αυτό μετράει πάρα πολύ. Εγώ κάνω φιλίες. Αυτό μετράει, να ξέρεις. Επενδύω πολύ στη φιλία. Ζήσει, αυτό είναι όμως, γιατί από όλα αυτά που λέμε αυτό μένει. Ναι. Ξέρεις, θα πούνε, κοίτα ο Ζήσης που βοηθούσε. Δηλαδή, ναι, ναι, αυτό ναι. Μένει, Ζήση. Δεν μένει. Επενδύω στη φιλία. Δηλαδή, αυτό κρατήστε από μένα. Έχω φοβερές καριέρες, αλλά είναι στεγνή και στιγνή. Και... έχω κατηγορηθεί γι' αυτό όμως. Έχω κατηγορηθεί. Έχει κατηγορηθεί γιατί είσαι συντρέφτης. Ναι, γιατί είμαι τόσο δοτικός χαρακτήρας. Έχω κατηγορηθεί για τις πράξεις που κάνω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ μαζεύω κάποια χρήματα μόνος μου από το δικό μου επάγγελμα, από το τουριστικό μου κατάλημα, από την υποκριτική, από τις ταινίες μου. Από αυτά που μπορείς, ναι. Κάθε χρόνο λέω θα επενδύσω 500 ευρώ για κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το κάνω. Το κάνω μόνο όταν έρχεται ο βαρύς χειμώνας,
όταν πέφτει το βαρύ το χιόνι στο κέντρο της Αθήνας και τι κάνω, μιας που είμαι Airbnb-στας, έχω Airbnb. Νοικιάζω Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, τετραήμερο, και βάζω μέσα στέγους. Για να μην κοιμούνται έξω στο χιόνι, δεν γίνεται. Ωραία. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και τα χρήματα που θα τα έδινα να κάνω ένα μνημόσυνο στον πατέρα μου, Θεός χωρέσει. Την ψυχή του μπαμπά σου. Ναι, επειδή και κάνω συχνά και οι περισσότεροι δεν ζητάνε λεφτά. Οπότε αυτά τα χρήματα τα επενδύω στο σαστέρι. Το να δώσεις την εκκλησία. Κατηγορήθηκα γι' αυτό. Γιατί νίκιασα Airbnb και έβαλα αστέγους μέσα. Γιατί, από ποιον κατηγορήθηκες? Από πολλούς. Είναι κακός ο κόσμος. Είχα έρθει και σε διαπληκτισμό και με τον ιδιοκτήτη. Σας πληροφορώ πολύ. Είχα βρεθεί και σε διαπληκτισμό έντονο με έναν ιδιοκτήτη Airbnb. Έχω και εγώ και το καταλαβαίνω. Αν μου πει εμένα κάποιο, ζήσει, θέλω το κατάλημά σου να βάλω αστέγους, πάρτο και θα σου το δώσω και τζάμπα. Και εγώ όμως πλήρωσα, συν το φαγητό τους, πίτσες, γύρους κτλ. Και από μαγειρίο. 4 μέρες τουλάχιστον να φύγει το βαρύ το χιόνι, παραπάνω δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν έχω. Αυτό που μπορείς. Μάθα μου το κάνουν χάλια και άκουσα 1002 και από φίλους. Εμένα μου δώσε σε και όμως το σπίτι, στο check-out, γιατί ήμουν και στο check-in και στο check-out και κάθε μέρα για να τους πει και να τους αφήνω φαγητό. Και για να βλέπεις μην κάνανε ζημιές. Εννοείται αυτό, γιατί θα το χρεωνόμουν εγώ με τη δική μου ταυτότητα, με τη δική μου κάρτα, έκανα το check-in, την κράτηση. Ήτανε, σας πληροφορώ, στο σταυρό που σας κάνω, θέλω κάποια στιγμή να γράψω βιβλίο πάνω σε αυτό, το άφησαν και καλύτερα από εμένα που θα νίκιαζα ένα Airbnb στην Κέρκυρα. Συγγνώμη, να σου πω κάτι, σου είπε κανείς ότι ο άστεγος είναι και λαμόγιο, είναι και... Λαμόγιο όχι, αλλά κάτι άλλο άκουσα, κατηγορήθηκα και έχει γίνει ένα ολόκληρο θέμα. Ξέρω ανθρώπους με πολλά λεφτά στα social media, στο προσωπικό μου λογαριασμό, κάτι είχαν βάσει και έγινε ολόκληρο θέμα. Μα ντροπή σου που νίκιασες και έβαλες. Ναι, οκ. Okay. Σας πληροφορώ και θέλω και να το πω στον αέρα. Παιδιά, δεν είναι καλά. Άφησαν τόσο καθαρό το σπίτι που δεν θα το άφηνε κανείς μας. Κανείς. Γιατί προσέχανε. Ναι. Λένε, να ξαναδάσουν. Σεβόντουσαν τον τρόπο που καθόντουσαν. Που κοιτούσαν η τηλεόραση. Τους έλεγα, μην λυπάστε το ρεύμα, στα τέρματα όλα. Air condition τώρα, στα τέρματα, ζεσταθείτε, κάντε μπάνιο. Ναι. Ήθελα, μπράβο, για να το χαρούν. Να σου πω κάτι. Αυτό το κάνω κάθε χρόνο. Όποιος θέλει μπορεί να με ακολουθήσει και να βιώσει και την όλη κατάσταση αυτή. Αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα. Ένα τετραήμερο, μπορεί και παραπάνω, αναλόγως με τα οικονομικά μας. Και τους ναι. Βρίσκεις, πας και δηλαδή όπως περπατάς στην Αθήνα, βλέπεις... Ναι, και λέω, γεια σου, έχω νοικιάσει έναν χώρο, Airbnb, διαμέρισμα, θέλεις να μείνεις... Για 3 μέρες να στεγαστείς, να ζεσταθείς ναι. Και... Κάποιοι μου είπαν όχι όμως. Εμείς έχω εγώ εδώ στο όπως περάσει τη γέφυρα τώρα από εδώ που κάνω. Ναι, έχω δει, είδα. Ένας... από εκεί ήρθα. Ναι. Είναι ένας, ναι. Αυτός έχει κάνει, αυτός έχει βάλει και τα στρώματά του. Ναι, και το χαρτόνι του. Άλλος είναι αυτός, άλλος έχουμε και έναν κάτω που έχει πάρει και σερταριέρα, έχει κάνει κανονικά δωματιάκι. Δωματιάκι, ναι. Πάνε κάποιοι άνθρωποι που το αφήνουν, είχε πάει η αστυνομία, αυτός είναι αλλαγαπός. Στην υπόγεια γέφυρα, εδώ ο αποκάδουσος, από εκεί ήρθα. Και στο Διογέννη και εδώ είναι. Και στο Διογέννη κάτω έχει και εδώ. Στο Διογέννη είχαν πάει η αστυνομία να το βάλουν σε χώρο φύλαξη τη Νέα Σμύρνη και αυτά και δεν θέλει. Δεν θέλει να είναι ελεύθερο. Ναι, θέλει να φτιάξει από πεποίθηση. Ναι. Ναι. Γιατί το κάναμε είναι και ισχύ. Δεν θέλω να μπω στην ψυχοσύνθεσή του. Ο καθένα είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Ναι. Δική του είναι η ζωή. Αλλά εντάξει, όχι, είναι κάποια άμα μπορούμε να βοηθάμε. Λες, εγώ έχω μια φίλη μου την Αργυρούλα που κάνει κάτι παρόμοιο. Αυτή είναι μια γυναίκα συνταξιούχος. Ναι. Έχει βρει ένα φουρνάρι όμως στη γειτονιά της που της δίνει τζάμπα τη τυρόπιτα, δηλαδή με λίγα λεφτά. Ναι. Τυρόπιτες, ψωμιά και τώρα αυτό συμμετέχει και ότι του μένουν και αυτού τη τα δίνει. Μπράβο. Και ξεκινάει αυτή 5 ώρα το πρωί 6 και πάει και τα μοιράζει.
σε όλους αυτούς που είναι στο δρόμο. Κάνει αυτό. Ναι. Έχω και εγώ μία τέτοια φίλη. Ελπίζω να μην λέμε την ίδια. Την Αργυρούλα, ελπίζω να λένε. Δεν θυμάμαι όνομα, αλλά κινείται γύρω από την πλατεία Βικτωρία, Εξάρχεια. Ζει στα Εξάρχεια, την ίδια λέμε. Ναι, από εκεί ζει. Α, λέμε την ίδια. Από Κοινομάλα. Ναι, την πέτυχα και σήμερα στο κέντρο. Την πέτυχα. Μεγάλη κυρία. Ξέρουμε την ίδια κυρία. Μακάρι να υπήρχε δεύτερη όμως. Είδες όμως ότι αυτά είναι ωραία να τα κάνουμε. Ναι. Και τι είναι τώρα, λες το 10% του μισθού μου, αν κρύβω κάθε μήνα. Ναι. Να την μπορώ να προσφέρω. Ναι, σίγουρα. Έτσι, εγώ το χρόνο βάζω κάποια χρήματα στην άκρη και όποτε πέφτει χιόνι, μου αρέσει να δημιουργώ και δημιουργώ με αυτόν τον τρόπο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο, συγγραφέα, ηθοποιό. Γνωρίζω έναν άνθρωπο, αυτό τονίζω, άνθρωπο. Γιατί αυτά μέτρανε, αυτά μένουν, για μένα αυτά μένουν. Και βλέπω ότι αγαπάς και το Θεό πολύ. Πολύ, γιατί μεγάλωσα από στην Καλαμπάκα. Θέλοντας εμείς, ήμουν 15 χρόνια παπαδάκι, στο πλευρό ενός μοναχού, γιατί το χωριό μου δεν έχει παπά, είναι μικρό χωριό. Ναι. 10 κάτοικοι, 12, το Μουργκάνι Καλαμπάκας που πας προς Μέτσογο. Και επειδή δεν έχουμε παπά, έρχονταν μοναχός, τότε από την Αγία Τριάδα. Και ναι, τώρα είναι σε ένα ασκηταριό. Στο Καστράκι, στο χωριό Καστράκι, μέσα στην κοιλάδα των μετεώρων. Oh. Ναι, ήμουν στο πλευρό. Μα και τα μετεώρα είναι. Από μόνα τους, ναι. Ναι, ήταν να δεις που δεν μου ανοίγει φωτιά. 40 θεόρατο. Οπότε θέλοντας εμείς δεν ξεφεύγεις από αυτό το πράγμα. Ούτε από την τέχνη, ούτε από την κοινωνική προσπάθεια γύρω σου, ούτε από την δημοτικότητα. Και ξέρεις και κάτι άλλο έτσι που θα σου πω που μου αρέσει. Γιατί έμαθα λέει ότι τα μετέωρα μέσα. Που είναι γύρω-γύρω, ναι, δηλαδή ναι. Που είναι η πόλη μέσα που είναι κλειστή και το κάστρο, αυτά τα έχουν πάρει οι Γερμανοί. Τότε. Όχι, και τώρα λέτε και τώρα. Που καταλεύονται οι Γερμανοί τα κτίρια αυτά τα κλασικά και αυτά. Όχι πολύ θα έλεγα, όχι πολύ. Όχι. Γι' αυτό σε ρωτώ και χαίρομαι να μαθαίνω, δηλαδή με αρέσει τώρα αυτό που μιλώ ότι εγώ σχεδόν καθόλου. Είμαι Έλληνας, έχω κατάλημα. Είμαστε όλοι ντόπιοι που έχουμε τα καταλήμματα επάνω. Έχουμε πάρα πολλά. 350 καταλήμματα. Δεν είναι που μου λένε ότι τα εκμεταλλεύονται. Όχι, καθόλου. Έχουμε από κάμπινγκ, μοτέλ, hostel και πολύ ωραία hostel, προσεγμένα. Hotel, πάρα πολλά, όλων των ειδών. Rooms και Airbnb. Ναι. 6 διαφορετικά είδη. Τώρα, αν μου διαφεύγει κανένα, ναι, συγχωρέστε με. 6 διαφορετικά είδη. 350 σύνολο από ό,τι βλέπω στις πλατφόρμες. Είμαι παντού. HomeAway, Booking, Airbnb. Το είχα δώσει και σε manager. Είμαι ειλικρινά παντού. Ο καθένας είναι ελεύθερος πελάτης, τουρίστας, να μείνει όπου θέλει. Είναι όλο το χρόνο αυτό. Όλο το χρόνο, ναι. Μπορείτε να κάνετε πεζοπορία, hiking tour. Sunset Tour, να δείτε, να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα από την περιοχή Ψαρόπετρα, επάνω στον βράχο. Το ηλιοβασίλεμα έρχονται από την Ιαπωνία να το δουν αυτό. Τρελαίνονται για το ηλιοβασίλεμα. Γι' αυτό πάνε και Σαντορίνη. Ναι, σωστά. Αξίζει να επισκεφτείτε το ηλιοβασίλεμα, το Sunset Tour, να κάνετε ένα tour στο ηλιοβασίλεμα. Αξίζει. Εμένα με φτιάξεις τώρα να έρθω εκεί. Έχουμε και μουσεία. Το Μουσείο Ουμανιταριών και της Ελληνικής Παιδείας με τα βιβλία. Έχω έναν οδηγό που στέλνω σε 5 σημεία πολιτισμού της πόλης μου. Γιατί αυτοί που θα κλείσουν να μείνουν σε μένα, ξέρουν ποιος είμαι, έχουν διαβάσει το βιογραφικό μου, τα έχω όλα φανερά, ξέρουν ότι είμαι ο Ζήσης Παπαϊωάννου, ηθοποιός με αυτές τις ταινίες, ελληνικές, ξένες, κινηματογράφικες. Και άρα, και εγώ αν έρθω τώρα... Συγγραφέας και ξέρουν ποιος είμαι, οπότε συν βλέπουν ένα επιπλέον το τουριστικό μου κατάλημα που το έχω κάνει μουσείο, συν το ότι έχω πολύ έντονη τέχνη μέσα στο μουσείο του καταλήματός μου, οπότε του στέλνω και σε 5 σημεία πάνω να δούνε λίγο την τέχνη, να δούνε κάτι αξιόλογο, οπότε όλο αυτό ολοκληρώνεται η επίσκεψη στα μετεώρα. Και γι' αυτό έχω και κόσμο και είμαι μονίμως κλεισμένος.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι άμα δεν έκανες και αυτά κακά τα ψέματα, μόνο από το γράψιμο και από τα αυτά δεν ζούμε να κάνουμε και κάτι όχι, άλλο. Όχι, όχι, γιατί βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Ναι, αυτό στην Ελλάδα είμαστε. Στην Ελλάδα, ναι. Η Ελλάδα έχει τόσο ωραία πράγματα, έχει τόσο ταλέντα, έχει τόσο ομορφιά, αλλά δυστυχώς καταπίνει και αδικεί τα δικά της τα παιδιά πολύ. Και τα διώχνει. Πολύ. Εντάξει, γιατί πόσοι επιστήμονες. Μίλαγα εγώ στη δουλειά με έναν άνθρωπο που κάνει έρευνα για τα ηφαίστεια, για τα γεωπονικά, για αυτά, για αυτά, για τις βροχές. Ναι. Γιατί μηχανικός, πώς λέγονται αυτοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει, είμαι στο Ντουμπάι, μου λέει, αλλά και να ήθελα να έρθω. Α, γιατί όπως μιλάγαμε, του λέω, πόπο, του λέω τώρα στην Εύβοια θα γίνουν πλημμύρες μετά από αυτή τη φωτιά. Μου λέει, και να ήθελα να έρθω εθελοντικά για να κάνω γεωπονική έρευνα και αυτά, δεν μου το επιτρέπουν. Ναι. Οι Έλληνες κυβερνήτες δεν μου το επιτρέπουν, μου λέει. Ναι. Άμα τον αντισκέ στο Ντουμπάι, τον έχουν λέει και του δίνουν δεν ξέρω εγώ πόσα, μου λέγε. Ναι. Που κάνει εκεί πέρα, γιατί και εκεί πέρα έχουν πλημμύρες και αυτά και κοιτάνε τα εδάφη, ξέρεις πια. Και μου έλεγε αυτό το πράγμα με εγώ, μου λέει βρέθηκα εδώ, γιατί η Ελλάδα δεν ξέρει να μας εκμεταλλευτεί εμάς. Ποιο είπε ότι η επιστήμη μου στην Ελλάδα, μου λέει, λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, όχι. Δεν με έχουν εκμεταλλευτεί, δεν με φωνάξανε να μου πούνε αν μπορεί κανείς να χτίσει εδώ για να το πλημμυρίσει. Κατάλαβες, δεν το κάνουν αυτό. Ναι. Υπάρχουν πολλές επιστήμες που εδώ στην Ελλάδα δεν τις εκμεταλλευόμαστε και φεύγουν τα παιδάκια μας και πάνε έξω. Ναι, ναι, πάνε έξω. Ναι. Και μεγάλα μυαλά. Μιλάμε μεγάλα μυαλά, δυστυχώς. Και ηθοποιοί μεγάλοι και καλλιτέχνες μεγάλοι. Είσαι γουρλού, θέλω να πω. Είσαι γουρλού, γιατί τώρα μου ήρθε μια κράτηση στο κινητό. Από το κατάλημα. Οκ, να ξανάρθω αυτό τότε. Είναι πρώτη, ξέρεις τι είπα, ότι θέλω εγώ και σου λέω κάτι. Μα πραγματικά θέλω και εγώ κάποιος, τι να το σκέφτομαι να... Σε περιμένω, με μεγάλη μου χαρά τα Χριστούγεννα, έχουμε και τον Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Να ορίστε, φτιάξαμε. Ευκαιρία να έρθετε. Ναι, ναι, ναι. Αξίζει πραγματικά. Εγώ και το από εκεί, ναι. Γιατί, δηλαδή, πολλά φιλιά στους φίλους μου, έκανε έτσι ένα scroll, Μαρία Μινδρινού, πολλά φιλιά, με στήριξε εκεί παρόν στις παρουσιάσεις του Βάιου Κουκόνη μαζί και στη δική μου στο περίπτερο 52, πολλά φιλιά στο αθηναϊκό κοινό που είναι πάντα παρόν και μας αγαπά, αλλά μας στηρίζει. Ναι, όχι, να ξαναδείς, όλοι μας αγαπάει το καλό. Μιλέμε υπέροχοι οι άνθρωποι και αυτούς που έχω εγώ προσωπικά γύρω μου, τους διαλέγω. Είναι με επίπεδο, είναι με ήθος, κυριότερο αυτό. Αυτό πρώτα το ήθος και μετά το επίπεδο. Και σέβονται τον απέναντί τους. Και θα σου πω και κάτι. Αυτό είναι σημαντικό, το να καταφέρεις και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που να σε σέβονται. Έτσι. Και να τους σέβεσαι φυσικά. Το ήθος μας το έδειξαν και οι άστεγοι από τον τρόπο που αφήσανε το σπίτι. Και εσύ είναι άστεγοι. Ναι, γιατί ναι. Κάποιος μπορεί να καθηγητής και να βρέθηκε άστεγος. Αυτό, έτσι. Άλλωστε στα μετέωρα, θέλω να μια ανωτελεία συγγνώμη, για να μην το ξεχάσω. Στα μετέωρα έχει έρθει ως ασκητής να ζήσει μέσα σε μια σπηλιά ένας θεολόγος, καθηγητής της θεολογίας, σπουδαγμένος. Ήθελε να το βιώσει αυτό μέσα του ένα χρόνο και το κατάφερε. Μα και εγώ πολλές φορές σκέφτομαι να πάω να βρω μια σπηλιά και να κάτσω να δω πώς είναι, να το δοκιμάσω όσο μπορέσω. Και μια ορειβατική λέσχη, σε εμάς σε ρίχνει πολύ χιόνι, πάνω από ένα μέτρο και το κρατά το χιόνι. Ναι, αλλά έχετε και τα τζάκια και κάτι. Ναι, σίγουρα. Πίτες, αυτές οι πίτες, πρασόπιτες ειδικά. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουν μικρότερος τότε, η ορειβατική λέσχη τότε, Καλαμπάκας, μετακόπουν και βασάνουν στο 1,5 μέτρο χιόνι, κουβάλισαν φαγόσιμα, νερό και κουβέρτες, έφτασαν σε μια δύσβατη περιοχή κάτω από έναν βράχο, από την Αγία Τριάδα, τελειώρα, όπως την ανέφερα και πριν, που είναι η σπηλιά που βρίσκονταν αυτός ο κύριος, και δεν δέχτηκε τίποτα. Και δεν δέχτηκε να πάρει τίποτα. Ήθελα να το βιώσει όλο το... Ναι. Χιόνι, παρακαλώ. Και πολύ. Ναι. Τέτοια βιώματα έχω, γι' αυτό δεν γίνεται. Έχεις γνωρίσει τέτοιους μεγάλους ανθρώπους. Με πονάει η καρδιά. Ναι. Τα βιώματα μου είναι αυτά. Μετά βλέπουμε κάτι μικροπρέπειες και λες τι είναι... Ναι.
Δεν εξοργίζομαι, δεν χαλάω τη ζαχαρένια μου. Όχι, δεν χαλάω την ζαχαρένια μου για μικροπράγματα. Ναι. Ξέρω πώς είναι η ζωή. Έχουν δει τα μάτια μου. Δεν θα αγχωθώ για τι έχασα το τρόλι, το λεωφορείο, γιατί δεν με πήρε ο τάδε σκηνοθέτη για το τάδε κάστινγκ. Όχι. Ζω τη ζωή που έχω μπροστά μου. Μπράβο, και ζω το τώρα μου και μ' αγαπάει η Ολυμπία, μ' αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει η Ολυμπία, Σκασίλα μου, θα μ' αγαπήσει η Μαρία. Θα βρω άλλη Ολυμπία. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι. Έτσι, σίγουρα. Έτσι ακριβώς. Και δεν δυσκολεύεις τη ζωή σου και δεν γίνεσαι και μίζερος και γκρινιάρης. Αυτό, έτσι. Αυτό. Δεν είμαι, προσπαθώ να μην είμαι. Μπορεί να ήμουν, αλλά κάποιες καταστάσεις με έκαναν να αλλάξω. Έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου. Άλλες φορές να είμαι πολύ θετική και άλλες φορές να είναι έτσι καταστάσεις που να με πιάνουν και να λέω πω παράπονα, πω γκρινιάρα που είμαι. Δηλαδή μόνη μου και αρχίζω και μαλώνω τον εαυτό μου ότι με πιάνονται. Αυτό είναι καλό που κάνεις όμως και συγγνώμη για τον ελληνικό. Δεν πειράζει. Είναι πολύ καλό που κάνεις. Γιατί έχεις αυτογνωσία. Ναι, καταλαβαίνω πότε γίνομαι κουραστική και γιατί με κουράζω εγώ εμένα. Έχεις αυτογνωσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η σκέψη άνθρωποι δεν την έχουν. Πρέπει να τους το φέρεις έτσι ώστε να τους δώσεις παραδείγματα για να καταλάβουν. Έτσι. Είναι έτσι, πολύ καλό αυτό που έχεις. Και υπάρχουν και ειδικές ασκήσεις πάνω στο θεατρικό παιχνίδι και στη δραματοθεραπεία θεάτρου γι' αυτό. Ναι. Ήμουν 4 χρόνια καθηγητής. Στις Ακαδημίες των Πολιτών σε 22 πόλεις της Ελλάδας και γι' αυτό ξέρω τόσο κόσμο. Και τα κάναμε αυτά. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το στυλ που έχεις, την εσωτερικότητά σου. Μα πρέπει να το. Εντάξει, και εγώ από μικρή το δούλεψα, από παρακολουθήσει θεατρικό παιχνίδι. Αυτό το έχω καταλάβει. Γι' αυτό και δεν έπρεπε να μου το πεις καν. Γι' αυτό έχω αρχίσει και τα. Δηλαδή βρήκα. Αλλά. Στους άλλους πώς το περνάμε, ότι ξέρεις κάτι, επειδή μου είσαι πολύ γκρινιάρης και να το πεις χωρίς να παρεξηγηθεί και πώς να το διορθώσεις κιόλας. Είναι μερικοί που είναι γεννημένοι γκρινιάρες. Φορά με τη φορά, κάποιο σε ένα σημείο έτσι καλό βαθμό θα υπάρξει, θα βρεθεί. Φορά με τη φορά, δεν γίνεται με την ίδια, σιγά σιγά. Πιάνει, κατοπιάνεις με την άσκηση που θα σου δοθεί. 5-6 φορές και στην έκτη θα είσαι καλύτερη. Γίνεσαι σιγά σιγά καλύτερος. Είναι πολλές ασκήσεις επικοινωνίας, αυτογνωσίας, παρατηρητικότητας, ρυθμού. Πρέπει να έχουμε καλό ρυθμό μέσα μας. Mm. Τα πάντα έχουν ρυθμό βέβαια, η ζωή μας είναι μουσική. Ναι, έτσι είναι και η κατάσταση βέβαια. Και εγώ που ζω στο κέντρο, στην Κυψέλη. Όλο έχει ήχους. Και είμαι και παντού. Είμαι από τη μία στο ένα στην Ακρόπολη, στο άλλο στην Κυψέλη. Είναι, η ζωή μου είναι σε 1000 μεριές. Είναι στην Καλαμπάκα, στο Πατρικό, στο τουριστικό μου κατάλημα. Δεν αντέχω. Κάποιες στιγμές πνίγομαι κι εγώ. Πνίγεις γιατί πώς να τα προλάβω όλα. Όλα, ναι. Ναι, γιατί κάνω 3 επαγγέλματα. Αλλά μου αρέσει όμως. Να πολύ. Μην έκανες τίποτα, να με βρίαζες. Ναι. Αυτό σε γεμίζει, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Γεμίζει πάρα πολύ. Στροφή, πώς να σου το πω. Ναι. Μπορεί να πεις, όχι, μου έλεγα κάποια στιγμή κουράστηκα, αλλά ναι. Όταν κάνεις κάτι μας και δηλαδή, και όταν έγραφες το παραμύθι, πιστεύω κάποια στιγμή μπορεί να πεις κουράστηκα. Αρκετές φορές, αρκετές φορές. Μετά όμως όταν βλέπεις το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα τότε είναι που δικαιώνεσαι και σε γεμίζει. Ότι. Όλοι έτσι οι καλλιτέχνες, οι γνήσιοι καλλιτέχνες έχουν μια. Όταν δημιουργούν για το δημιούργημά τους, έχουν στην αρχή μια αυταπάρνηση μέχρι να δουν την αποδοχή και την. Δεν θα είναι καλό. Είναι πάρα πολλά ταλέντα άλλωστε που το ξέρουμε που φοβούνται να παρουσιάσουν τη δουλειά τους γιατί έχουν αυτό το πράγμα. Αυτό ναι, και τους κρατά αυτό. Είναι αυτό που δουλεύει η Εύα. Ναι. Που κάνει τα σεμινάρια η Εύα για να σε ανοίξει λέει, και να σου βγάλει αυτό το ταλέντο σου, να μπορείς να μην φοβάσαι να τα κυρώσεις. Πώς έχουν κάνει δουλειές. Τώρα ο Γιώργος, που διαβάζαμε εδώ πέρα που λέμε τώρα, ο Γιώργος ο Μάνιος, αυτό μου έλεγε ότι εγώ έγραφα και τα πέταγα.
Και σε μεγάλη ηλικία. Πόσο έχουμε πετάξει. Μου λέγανε οι φίλοι μου, οι κουμπάροι του, γιατί κάνει άλλη δουλειά άνθρωπος. Και αυτό η κυρία του δουλειά είναι ταποκαθαριστής, εκεί μαγαζί. Εκεί. Και του λέγανε οι φίλοι του, μα εδώ υπάρχει ζουμί. Να. Δεν το αναγνώριζε το, δηλαδή δεν μπορούσε να αναγνωρίσει το. Και ο άνθρωπος έχει γράψει τραγούδια σε σειρές. Η δουλειά του δηλαδή είναι μεγάλη, δεν είναι... τεράστια, ξέρω, κατάλαβα ποιον λέτε. Μπράβο. Έχει τεράστιο βιογραφικό. Θα κοινοποιήσω εγώ και θα το δεις κιόλας, γιατί τώρα δεν μου ανοίγει φωτογραφία να το πω. Ξέρω, να το αλλά θα το κοινοποιήσω και στον τοίχο για το Σάββατο. Ναι, βεβαίως. Είναι μεγάλος άνθρωπος, έχει κάνει πολλές... Ξέρω. Και αν δεν τον πίεζε ο κουμπάρος αυτός ο φίλος του τέλος πάντων, ναι. Μια φορά πριν, δεν θα το έβγαζε αυτό το ταλέντο. Δεν θα το... Εσύ και εγώ δηλαδή τώρα δεν θα τον ακούγαμε, δεν θα βλέπαμε τη δουλειά του. Έτσι. Ναι. Θέλουν κάποιοι ένα σπρώξιμο. Ένα έναυσμα. Μπράβο, ναι. Σωστό timing. Είναι αυτό το timing. Το timing. Που λέμε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Είσαι πάρα πολύ ευχάριστη παρέα. Τι ωραία συζήτηση που κάνουμε. Ναι, και πέρασε η ώρα, έχει πάει τι ώρα, 7 και 20, τι ώρα είναι. Ναι, και 7 και 20 πηγαίνει. Ωραία. Πες μου τώρα, εκτός από το θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίαση κάπου... Έχω κάνει αρκετές, προ-COVID. Εντάξει, 1,5 χρόνο λόγω COVID έμειναν όλα στάσιμα. Η επόμενη δουλειά πότε την περιμένουμε, δηλαδή. Σε βιβλίο, λέω. Σε βιβλίο, σε κανένα εξάμηνο. Α, ωραία. Θα δω. Και τώρα, από ό,τι μου είπες, ετοιμάζεις τη γαλλική σειρά. Ναι. Και έχω τις δύο, παίζω και σε μία... ξένη ταινία, στη ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο, Greek Freak, που ήρθαν και στην Ελλάδα να κάνουν γυρίσματα και είμαι ένας από αυτούς. Πρώτη φορά το λέω. Κάνουμε τη ζωή του ταινία. Ναι, η Disney παραγωγή. Μπράβο, ναι. Εσύ Γιάννη. Ο Γιάννης είναι από εδώ, ναι. Δικό μας παιδί του Πανιωνίου κτλ. Ο Αντετοκούμπο, ο μπασκετμπολίστας. Ναι. Είναι από εδώ, από εδώ έχει βγει, από τον Πανιόνιο. Έπαιζε εδώ στην ομάδα του Πανιόνιου, από εδώ βγήκε, από εδώ βγήκε, δικό μας παιδί σου λέω, ναι. Δεν είναι, εδώ ερχόταν, έκανε προπονήσει, εδώ έπαιζε στην ομάδα του Πανιόνιου. Ναι. Και μετά τον είδανε και τον πήρανε, αλλά είναι δικό μας παιδί. Ναι. Ξέρεις, εμείς το έχουμε δικό μας παιδί. έτσι, καλά κάνετε. Και όπου με καλέσουν γενικά για ο Πανιόνιος έχει βγάλει ταλέντα και στο μπάσκετ και έχει στο υπάρχει. Ιστορία ναι. Σε αυτό. Έχει βγάλει δυνατά ονόματα. Και έτσι έβγαλε και το Γιάννη. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και αυτή είναι η ωραία δουλειά που κάνεις. Ναι. Αλλά κοίτα που μας καλέσει. Όπου με καλούν σε σχολεία, με έχουν καλέσει στην Πελοπόννησο ειδικά, όπου να είναι θα μεταβώ εκεί, να παρουσιάσω αλλά και να διδάξω τη δημιουργική γραφή και το θεατρικό παιχνίδι. Μέσω αυτό του βιβλίου. Το κάνεις, Το κάνω αφιλοκερδός, με πολύ αγάπη. Ωραία. Και να σε φωνάξουμε στο κάνουν... σύλλογο βεβαίως. Που δώσετε για παιδικά τμήματα βεβαίως, να κάνουμε βεβαίως. Κάτι. Ναι. Ένα τρίωρο παίρνει. Ναι, μια Κυριακή έτσι. Μια Κυριακή, βεβαίως, θα χαρώ πολύ. Ναι. Ήτανε μια κοπέλα που κάναμε έτσι ένα πριν το 13-14, τον Ερωτόκριτο. Σε θεατρικό παιχνίδι και ήταν όλο ενήλικες ήμασταν. Βέβαια εκείνη είχε και μια συμμετοχή που πληρώναμε και αυτά το μήνα. Ναι. Βοηθήθηκε ο κόσμος, κάποιες κυρίες, ας πούμε, αλλά ήταν για ενήλικες, δεν ήταν για παιδιά. Ναι. Έχουμε όμως και παιδικά τμήματα που θα ήταν έχετε, πιο θα χαρώ ωραίο. Πολύ να βρεθώ εκεί. Ναι. Χαρά μου. Και δεν ξέρεις, η Κρήτης είναι και έμπνευση. Μπορεί να εμπνευστείς μετά και να γράψεις ένα κριτικό που σου. Βεβαίως, εννοείται, γιατί όχι. Να σου δώσουμε και τις λέξεις. Εγώ να σου πω κάτι, όλες τις λέξεις θέλω. Και εμένα μου αρέσουν και τα βλάχικα. Μ' αρέσουν και τα βλάχικα. Μη. Μιλώ πολύ. Μιλώ πολύ. Γιατί σας αρέσουν αυτά. Γιατί είναι γνήσια. Μιλώ. Αλλά εντάξει. Ωραίος είσαι. Μιλώ και από αυτά. Γιατί, εσύ γιατί λες να μ' αρέσουν. Γιατί είναι η γνησιότητα. Ναι. Το... Εσένα γιατί σ' αρέσουν. Είναι τα βιώματά μου. Γι' αυτό. Μου αρέσει αυτό που κάνω γιατί μου κάνουν και ερωτήσεις οι μικροί μαθητές. Και μου αρέσει. Από τα παιδιά των μεταξύ. Εννοείται, σαφώς. Και είναι καλό όμως για τους μικρούς μαθητές να έρχονται σε πρώτη επαφή με έναν δημιουργό, συγγραφέα. Όπως θυμάμαι εγώ τα δικά μου παιδικά χρόνια στο σχολείο, δημοτικό και γυμνάσιο, που ερχόντουσαν τότε. Την εποχή του 90,
ερχόντουσαν συγγραφείς για να τους γνωρίσουμε από κοντά και το έργο τους. Έτσι κάνω εγώ τα τελευταία 5 χρόνια που είμαι συγγραφέας. Και σ' αρέσει αυτό που έκανα. Και μου αρέσει αυτό. Πάρα πολύ. Και μαθαίνεις. Και απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις. Έχω κάνει tour σχεδόν σε όλα εδώ απέναντι, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας και μέσω του πολιτιστικού ομίλου, ομίλου Πειραιός που κάναμε το tour. Πηγαίνω πάρα πολύ, έχω πάει σε πάρα πολλά σχολεία, σε όλη την Ελλάδα. Απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις τους και χαίρομαι. Να σε ρωτήσω, τα παιδιά σου έχουν βάλει δικό τους τέλος, μου τα παραμύθια, έτσι, εννοείται, που εννοείται. Και, έλεγες, και μου δωρίζουν πάντα, αν είναι Πάσχα, λαμπάδα, πασχαλινή, handmade, χειροποίητη, πένες για να γράφω για τα επόμενα έργα μου. Και μου κάνουν δώρο και ζωγραφιές, αλλά που έχει σχέση με την ιστορία της ηρωίδας μου, της Βασιλικής, με το παραμύθι, ωραία, την επίδαυρο. Μου φτιάχνουν τη δική τους επίδαυρο με τα δικά τους μάτια. Δεν είναι πολύ ωραίο. Έχω αυτό. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, έχω στη βιβλιοθήκη μου 200 σελίδες διαφορετικές επιδαύρους. Ωραία, αυτό για να κάνεις εκθέσεις. Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά θέλω να τα μαζέψω. Και να τα εκθέσεις κάπου. Και να τα εκθέσω κάπου. Καλή ιδέα, το σκέφτομαι πολύ να το κάνω αυτό, με τα μάτια ενός παιδιού. Μπράβο, ναι. Ναι, είναι πολύ ωραία ιδέα. Πώς βλέπω την επίδαυρο με τα μάτια ενός ναι, παιδιού. Ναι. Στη πέρυσι που ήμασταν κλειστά, είχα την κυρία Ηλιοπούλου, είμαστε μέσω Skype, γιατί δεν επιτρέπονταν. Και κάναμε ένα διαγωνισμό, είχε γράψει το δεντρόσπιτο και λέει θέλω να μου ζωγραφίσετε το δεντρόσπιτο όπως το φαντάζεστε. Mm. Και πραγματικά είχαμε μετά σαν επιβράβευση το παραμύθι του δεντρόσπιτου. Ναι. Τι παρατήρησα τώρα εγώ από τις ζωγραφίες. Τα παιδιά που είναι μέσα στην πόλη, δηλαδή το βραβείο το πήρε βέβαια ο Δημήτρης από το Ρέθυμνο, που έχει ήδη δεντρόσπιτο στο σπίτι του, το χωράφι έχει δεντρόσπιτο και έκανε αυτό. Ναι. Γιατί έκανε και το δεντρόσπιτο, την κούνια που είχε φτιάξει ο μπαμπάς του, ναι, τα βουνά του Ρεθύμνου. Δηλαδή ήταν το παιδί την εικόνα του. Οι ανιψιές μας που είναι στις Σινούσες και είναι βράχια, το σπίτι τους είναι έτσι και είναι βράχος και θάλασσα, μου κάνανε ένα δέντρο και μέσα στο δέντρο το σπίτι, ναι, σαν κουφάλα. Ναι. Τα παιδιά της πόλης δεν ξέραν καν να κάνουν δέντρο. Ναι, είδαμε ναι, άλλο πράγμα. Ναι, ναι. Και από εκεί καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, πώς τα παιδάκια, οι εικόνες. Ναι, ναι. Και γιατί πρέπει τα παιδιά μας να τα βγάζουμε από τις πόλεις και να τα πηγαίνουμε στην επαρχία. Πρέπει, ναι, γιατί πρέπει εμείς οι γονείς να αρχίσουμε να παίρνουμε παραμύθια. Είναι τεράστια σπουδή η επαρχία. Πάρα πολύ. Από όλους τους τομείς, τεράστια σπουδή. Και μου έλεγε και κάποιος φίλος ότι του έκανε εντύπωση που το παιδί του όσο ήταν εδώ το χειμώνα, ξέρω εγώ, ήταν στο κινητό, δεν έφευγε, έκανε σαν μασκουρωμένο το κινητό μου, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Και πάνε, λέει, στο χωριό, καλοκαίρι, τόσο πάνω με την καραντίνα και με αυτά, τον πρώτο καιρό, τις δυο πρώτες μέρες, το παιδί μέχρι να αυτό, μετά ούτε κινητά, ούτε μαζευότανε, δεν μαζευότανε μετά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πώς είχε την ελευθερία και ξέχασε και ανοίγει το μυαλό το παιδί. Έτσι, έτσι. Πρέπει να δίνουμε ενάβασματα στα παιδιά. Αυτά πρέπει να προσέξουμε, ναι, νομίζω. Και άνθρωποι σαν και εσένα, ναι, που γράφουν και δημιουργούν μέσα από τα βιβλία τους να κάνουν αυτό, να κρατάνε την αρχαιότητά μας, ναι, τις λέξεις μας, να αρχίζουμε να βάζουμε πραγματικά ελληνικές λέξεις στα ναι, γραπτά μας. Έτσι. Αυτό εγώ σε όποιους τα σημαντικό, έρχεται εδώ πέρα θα το λέω, ναι, 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 σημαντικό, ελληνικές λέξεις. Σημαντικό, μπράβο. Γιατί το έχουμε ξεφτυλίσει, μπράβο, και δεν θέλουμε τα παιδιά να γράφουν. Ναι. Μα εγώ βλέπω ο Γάλλος λέει καλά. Έχει φάει το Α, έχει φάει το. Και γράφει τα παλάτα. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει και γράφουν και έτσι τα παιδιά. Ναι. Πώς είσαι, ναι, δηλαδή και γράφουν μόνο τα σύμφωνα, δεν γράφουν ναι, τα ναι, φωνήματα. Ναι. Τελείωσε η ελληνική λέξη. Τελείωσε. Ναι. Τελείωσε μετά. Ή κάτι σχέδια. Πω, πω. Βάζουν το 3, το ανάποδο, για να γλιτώσουν γράμματα. Έτσι, αυτό για να γλιτώσουν τα γράμματα βάζουν στη σύμβολα. 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 Ναι. Σχέδια τα λέω εγώ γιατί το κοροϊδεύω αυτό το πράγμα. Μας μηδενίζει και δυστυχώς έρχεται απ' έξω αυτό. Έρχεται απ' έξω και το δεχόμαστε κιόλας γιατί υπάρχουν τα διαπολιτισμικά τώρα σχολεία που δυστυχώς πρέπει να είναι κάποια παιδιά που δεν τις έρουν γιατί
Είναι ναι, και ναι, αυτό ναι, το μπερδεματάκι ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό. Σίγουρα. Που θα μου πεις και αυτά παιδιά είναι. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα παιδιά. Έχω πρόβλημα με το ότι ήρθατε εδώ, θα μάθετε ελληνικά. Πώς εμένα στη Γαλλία με επιβάλλουν να μάθω γαλλικά έτσι, και δεν σου μιλάνε άλλη γλώσσα. Έτσι, έτσι. Εγώ κάποια πράγματα δηλαδή στους Γάλλους τα παραδέχτηκα. Ναι. Που διώξανε τους μουσουλμάνους, που τα κάνανε τα. Δηλαδή σε αυτό παραδέχτηκα. Εγώ γιατί έρχεσαι εσύ και μου κατεβάζεις, επειδή είσαι μουσουλμάνος. Τώρα αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα. Μου κατεβάζεις το ένα και μου πάνε να μου μάθεις και τα δικά σου. Είμαι εγώ υποχρεωμένη να μάθω τα δικά σου. Εντάξει, είμαστε στην Ελλάδα. Αγαπάμε όλο τον κόσμο. Ένα, ναι, και μετά να μάθω. Ναι, αλλά ναι, πρέπει κι εμείς όμως να τους δώσουμε το έναυσμα αυτό. Να ακολουθήσουν τη δική μας κουλτούρα. Το κάνουμε. Όχι, αφού είμαστε πουλημένοι είμαστε. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε, όχι. Γιατί κανονικά. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι ωραία η χώρα μας. Με ωραίο πολιτισμό. Και αγάπησε την έτσι όπως είναι. Ναι. Μην θες να μου περάσεις τα δικά σου. Μην θες να μου περάσεις την μπούρκα ή την ηθική, ναι, τη δική σου ή. Πρόσεξε, έχω φίλους και Εβραίους και Μουσουλμάνους, ναι, δηλαδή έχω καλά φιλαράκια. Εγώ έχω φίλο μου Σύριο, καλά τώρα μου λέει αυτός, εγώ δεν με πιάνω άμα σου, να σου δει, που μου ράψε φουστάνι ράφτης. Και τα είχε με μια φίλη μου που τη στήριξε πάρα πολύ με το, είχε μια την κακιά αρρώστια και τη στήριξε ακόμα μαζί το ζευγάρι. Και μου κάνε φουστάνι δώρο με την πρώτη φορά που με είδε. Που ήμουν φίλη της φίλης του. Ναι. Είναι καλά παιδιά, υπάρχουν πολύ καλά ναι, παιδιά. Ναι, ναι, σίγουρα, εγώ τους αγαπάω τους μουσουλμάνους. Ό,τι και να είναι, Παλαιστίνοι, Πακιστάνοι, ναι, ό,τι ναι, και να είναι, τους αγαπάω. Πρώτα απ' όλα έχουν φόβο Θεού. Ναι. Αγαπάνε το Θεό πιο πολύ από μένα και από σένα. Mm. Άλλο τι λέει το Κοράνι τους, αλλά σαν πίστη είναι πιο πίστη, πιο καλή από εμάς. Είναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν κατέβει ποτέ ο Θεός θα πει εσύ βρε Ολυμπίτσα, είσαι Φαρισαία. Και αυτός ο μουσουλμάνος είναι σωστός όμως, νομίζω, ναι, ναι, γιατί εμείς είμαστε λίγο, νομίζω ότι έχουμε ναι, ξεφύγει, δεν είμαστε όλοι έτσι. Καλά, μην το πλατιάσω όλο αυτό. Ωραία. Στο κόβω εδώ, μην το πλατιάσω άλλο. Άρα, το επόμενο από... Προσπαθώ να γράψω ένα τρίτο βιβλίο μου, έχω πολλά στα σκαριά, απλά θέλω ένα συγκεκριμένο να βγει. Έχει να κάνει με μία μαριονέτα. Δεν θέλω να πω άλλα. Αλλά θέλω να ξέρετε δύο πραγματάκια αφού έχει, βλέπω, περνάει η ώρα. Τραγικά. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε ωραία. Mm-hmm. Και λέμε και ωραία πράγματα. Ο συγγραφέας εξασκείται στο να συμπεριφέρεται σαν να είναι ο ήρωας που προσπαθεί να αποτυπώσει στο χαρτί. Στο βιβλίο. Mm-hmm. Θα βρει δηλαδή τι θα έκανε εάν ήταν πραγματικά ο ήρωας και αν ήταν οι συνθήκες αληθινές. Προφανώς δεν χρειάζεται να είμαστε ο ήρωας για να μπορέσουμε να τον αποτυπώσουμε στη σκέψη, στο χέρι και από το χέρι στη γραφή. Εγώ προσωπικά ως ηθοποιός πηγαίνω με το σύστημα Στανισλάφσκι κατά γράμμα, γιατί τον διδάσκω κιόλας όπου βρεθώ. Τον έχω διδαχτεί, τον είχα στη διπλωματική μου και πορεύομαι με τις έξι δοσμένες συνθήκες του Στανισλάφσκι. Οι οποίες είναι ποιος, ποιος, πού, πότε, τι γίνεται, τι θέλω να πετύχω και πώς. Ποιος, η Βασιλική, πού, στην Επίδαυρο, πότε, χρονολογικά, διαβάζοντάς το όμως έχω βάλει το όνειρο. Τι γίνεται, η πλοκή. Να το πλατιάσεις αυτό με μία παιδικότητα, να βγει κατανοητό στο παιδί, στο επτάχρονο. Τι θέλω να πετύχω, ο στόχος, είναι αυτό που μου είπες και εσύ για την θύρα, mm-hmm, αντί για πόρτα, την ελληνική λέξη. Εκεί έχω εντάξει το ασκληπιείο, έχω βάλει διάφορα. Δωρώ επί της άβρας, που θα πει επίδαυρος. Ναι. Αυτό θα πει. Και το αναλύω μέσα στην τελευταία σελίδα για να τους μείνει. Γιατί το παιδί, σας είπα πριν, θα το αγγίξει. Ωραία, η επίδαυρα αυτό σημαίνει ναι, δουλεύει της άβρας. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ο ναι, ναι, εκείνη τη στιγμή είχε την άβρα του πρωταγωνιστή. Αυτό ναι, 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 ναι. Δρά επί ναι, της άβρας. Ναι. Ίσον επίδαυρος. Αυτό το μάθα κι εγώ, όμως, πούμε, κι εγώ 11 χρονών παιδί.
Οπότε, ποιος που πότε, τι γίνεται, τι θέλω να πετύχω, είναι ο στόχος του συγγραφέα. Και πώς. Πώς γίνεται όλο αυτό, πώς θα εντάξουμε όλες αυτές τις συνθήκες του Στανισλάβσκι. Αν τα κάνουμε σωστά, βγαίνει ένα ολοκληρωμένο βιβλίο. Οπότε είμαι σε αυτή τη φάση. Τώρα το χειμώνα, εσύ κανονίζει κάποια σεμινάρια γραφής ή όχι ακόμα? Όχι, όχι. Είναι όλη αυτή η κατάσταση μας έχει... Για να διδάξω δημιουργική γραφή, όπου με καλούν θα πάω και θα το κάνω. Είμαι σε δύο έτσι σχολές που με θέλουνε, το έχω πει το ναι, θα δούμε. Είναι τώρα και περίοδο τέτοια που τώρα ο κόσμος πάει να... Ναι, αλλά θα διδάξω όμως θεατρικό παιχνίδι και δημιουργική γραφή, ήδη σε δύο που έχω κλείσει. Συγκεκριμένα ημερομηνιακά όχι, δεν έχω κλείσει, αλλά από Νοέμβρη και Δεκέμβρη θα το κάνω αυτό. Με γεμίζει. Μου αρέσει να δώσετε μου μικρόφωνο και κοινό. Ωραίος. Πραγματικά. Ναι. Ωραίος. Και μέσω των δικών μου ασκήσεων θα μάθει ένα παιδάκι ή ένας ενήλικας να γράφει ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ μπορεί να μην είμαι παιδάκι, αλλά εγώ δεν το ξέρω αυτό για την Επίδαυρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που. Ειλικρινά, Ολυμπία, με το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ευχαριστώ, με τιμά ιδιαίτερα, γιατί σε είδα προσιλωμένη πάνω μου. Ναι, γιατί μου λες πράγματα που δεν τα ξέρω. Αυτό σπάνια το. Όπως και. Αλλά όταν μιλώ, με ακούνε όμως, δεν έχω παράπονο. Μα πρώτα απ' όλα μιλάς και εκφράζεσαι και έτσι ο άλλος δεν μπορεί να χαζέψει. Ηθοποιός είμαι, οπότε δεν μπορώ να ξεφύγω από το αρχικό μου επάγγελμα. Πρώτα δηλώνω ηθοποιός και μετά συγγραφέας. Ναι, ο άλλος δηλαδή. Και μετά. Γιατί τον τραβάς, δεν μπορεί να χαζέψει. Ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλήμματος. Οπότε πρώτα ηθοποιός και αυτό δεν φεύγει. Εγώ έμαθα σήμερα και για την τεχνική. Έτσι. Ήθελα να γίνει ένα μάθημα η σημερινή μας συνάντηση. Ειλικρινά και χαίρομαι έτσι όπως έχεις φτιάξει το στούντιο με εγώ, κάμερες. Ο Πέτρος περιμένεις που τον αγαπάμε πολύ. Ταλέντο. Ο Δημήτρης, ο Πετρόπουλος. Ο κύριος περιμένεις ταλέντο. Πραγματικά είναι σε συγκεκριμένα σημεία, σωστά σημεία. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος. Μπράβο, πραγματικά. Εξεπλάγει, είναι ευχάριστα για το χώρο και χαίρομαι που ήδη έχει καταγραφεί. Για να το προωθήσω κι εγώ στους μαθητές μου αύριο μεθαύριο, ναι. Για να μάθουν 5 πραγματάκια για το σύστημα στην Στανισλάβσκι, για το θεατρικό παιχνίδι και για τη δημιουργική γραφή. Έτσι, έτσι. Να έχω ένα χειρό πια στο πλάι. Έχω διάφορα, αλλά θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Μακάρι να εννοείται θέλω, όποτε θέλει. Επειδή μου λες ότι αγαπάς το. Με παίρνεις τηλέφωνο, το έχεις στο τηλέφωνο μου. Με παίρνεις όποτε. Να κάνουμε και μια εκπομπή και να μιλήσουμε για τα αρχαία, για την Επίδαυρο, για τις αρχαίες λέξεις. Α, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Για την αρχαία τραγωδία που σου αρέσει. Που δεν έχω κάτσει ποτέ να κάνω μια εκπομπή. Βαρύ μεν, αλλά. Ναι, αλλά είναι. Εγώ νομίζω ότι όποιος ασχολείται με αρχαία τραγωδία μπαίνει σε ένα σχολείο άλλο. Ναι, ναι. Ξαναμαθαίνει γραμματική, ξαναμαθαίνει να μιλάει, ξαναμαθαίνει προφορά, πώς να το πω... Ναι. Πώς κινείς το στόμα Μπράβο. Σου, τις ανάσες που παίρνεις. Μπράβο. Γιατί στη τραγωδία, η μονόλογη αυτό, γι' αυτό επιβάλλεται το διάφραγμα, η διαφραγματική του ηθοποιού. Ναι. Είναι οι μεγάλες προτάσεις που πρέπει για να τις δώσεις στο κοινό με τη μία, με μια φορά, με μία ανάσα. Θα κάνουμε μια κουβέντα έτσι μόνο για την αρχαία τραγωδία. Ναι. Λατρεύω αρχαία Ελλάδα, τη γράφω άλλωστε, οπότε όποτε θέλεις εδώ είμαι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, να μας καθυστερήσω άλλο. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα. Τιμή μου, τιμή μου. Είμαι χαρούμενη γιατί είναι νέοι άνθρωποι και αγαπάνε τον πολιτισμό, τον στηρίζουν, τον περνάνε. Δεν γράφω ένα βιβλίο απλά για να γράψω ένα βιβλίο και θα βάλω μέσα και τα γκρίκλεις. Για να γίνω φέμινος, όχι, δεν θα με δείτε ποτέ έτσι. Όχι, δεν θα με δείτε ποτέ έτσι. Γιατί να σου πω κάτι. Θα έχω λόγο για να γράψω κάτι. Πιστεύω ότι και η Σμύρνη αγάπη μου, όταν γράφτηκε για λίγους. Ναι. Δεν γράφτηκε για πολλούς. Καταλαβαίνω. Είναι κάποια έργα που πρέπει να είσαι ψαγμένος για να τα δεις. Και όμως γίνονται μεγάλες επιτυχίες μετά. Τεράστιες επιτυχίες. Αν ξέρουν να τα πιάσουν και να τα.
Πώς και έχει και η ιστορία εδώ που βρισκόμαστε τώρα στη Νέα Σμύρνη. Ναι, έχει μεγάλη ιστορία. Ιστορία τεράστια. Ο Μικής Θεοδωράκης ζούσε εδώ, γι' αυτό κάνουμε και το αφιέρωμα στο Μικη Θεοδωράκη σήμερα. Ναι. Ζούσε στη Νέα Σμύρνη. Α. Βέβαια, τα πρώτα του έργα όταν ήταν εδώ. Έχει κάνει τελευταία συναυλία, την είχε κάνει εδώ πέρα. Δηλαδή, έχει κάνει και αφιερώματα για τη Νέα Σμύρνη ο Θεοδωράκης. Ναι. Μετά έφυγε από εδώ, λέγουμε θα κάνουμε και δρόμο, θα του κάνουν, λέει, γιατί ήταν κάτοικος Νέας Σμύρνης. Ναι, 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 ναι. Και γενικά η Σμύρνη μας έχει διδάξει. Και εγώ εδώ γεννήθηκα, είμαι περήφανη γι' αυτό. Ναι. Και ποιος δεν θα ήταν άλλωστε. Εντάξει. Άρα, Στεπανιδίν θα πω. Αυτό, κρατάω αυτό και θα το πούμε σύντομα. Και να μην ξεχάσεις να βάζουμε με τσελίδι, αυτό τώρα με έφτιαξε. Με έφτιαξε γιατί είναι εργαλεία, τα παραμύθια είναι εργαλεία για τους δασκάλους. Ναι, 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 ναι. Και εγώ πέρυσι που έκανα βρεφονιπλοκόμος... Μου το λένε και οι ίδιοι. Μα γι' αυτό το λέω. Γιατί... Μου το λένε και οι ίδιοι. Ναι, μα στο λέω γιατί και εγώ πέρυσι, εγώ τελείωσα πέρυσι βρεφονιπλοκόμος. Ναι. Η δασκάλα μας λοιπόν, μας έλεγε αυτό, μας είχε δώσει μια σειρά από βιβλία και τότε εγώ παρουσίασα την κυρία Ηλιοπούλου. Η δασκάλα, η κυρία Δαλακλείδου, χάρηκε γιατί ήταν διαδραστικό και το παραμύθι της. Δηλαδή είναι μαύρο άσπρο κίνης για να το ζωγραφίσουν τα παιδιά, να φτιάξουν δικό τους τέλος, μπράβο, να το κάνουν όπως θέλουν. Και χάρηκε πάρα πολύ η δασκάλα και μου λέει, ρε παιδί μου, τέτοια πρέπει να γράφουμε. Άλλο αν οι συμμαθητές τώρα από κόμπλεξ και από ζήλια δεν θέλανε ποτέ να κάνουμε μια ώρα παρουσίαση και δεν το κάνανε. Κάποιοι από τα 15 άτομα υπήρχαν κάποιοι κακοί. Που δεν επιθυμήσα να το δω. Και δηλαδή να σου πω κάτι, αυτό είναι πίκρα. Και εγώ τώρα σου λέω την πίκρα μου. Ναι, 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 καταλαβαίνω. Γιατί ήμασταν 15 μαθητές και ήταν ένα φίδι που εν τέλει στο τέλος της χρονιάς έκανε τέτοια πατάτα που εν τέλει μειώθηκε αυτή. Τι έκανε. Φώναξε τους καθηγητές σε μάζοξη για το κλείσιμο της χρονιάς, αλλά δεν φώναξε και τα 15 παιδιά. Φώναξε μόνο τα 5. Γιατί χτυμένη στον Άγιο Δημήτριο. Διακρίσεις. Δεν μου αρέσει καθόλου η διάκριση. Ναι. Και μετά όταν με πιάσανε οι καθηγητές και μου είπανε εμένα, μα γιατί δεν ήσασταν εκεί. Γιατί λέω, δεν μας ειδοποιήσανε. Μείνανε, λέει, δεν το περιμέναμε. Αυτή η διάκριση μου και όταν το έγραψα στην ομάδα, γυρνάει και μου λέει το παρεάκι μας. Και ποιος που εσύ ήσασταν το παρεάκι σας. Δηλαδή εμένα με διαχωρίζεις και με κάνεις να μαλώσω με τους άλλους τέσσερις. Γιατί, αφού έχω με τους άλλους τέσσερις πίνω καφέ. Βγαίνω βόλτα. Ποια είσαι εσύ που μας ξεχωρίζεις. Υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν. Αυτές οι διακρίσεις με εξοργίζουν τόσο πολύ. Μα δεν ήταν κακή, ρε. Όταν βλέπεις άνθρωπο και κάθεται στο θρανείο έτσι να. Και έχει κάνει πλαστικιά μούρη. Να. Πλαστικό όμως τελείως. Δηλαδή δεν έχει έκφραση. Είναι πλαστική και κάθεται όλο έτσι. Να. Τι θα καταλάβεις. Εγώ δηλαδή από καταλαβαίνω. Την πρώτη μέρα της περάσαμε χρονιάς... όλοι από θρανία, από έδρανα, από... Εγώ την είχα καταλάβει αυτήν από την πρώτη μέρα της χρονιάς και τώρα το λέω να ακουστεί κιόλας και έχουν καταλάβει αυτή που λέω ποια είναι. Γιατί ναι. Κατάλαβα κι εγώ ποια ήταν η πηγή του κακού που με έκανε να παρεξηγηθώ με τα λαδιά του. Γιατί... Ναι. Όχι, όχι, μία συμβουλή θα σου δώσω και να το κλείσουμε εδώ. Εξοργίζουμε με τέτοιες καταστάσεις. Να μην δίνεις χώρο για να σου το κάνουμε. Όχι, ναι. Και να κοιτάς τη δική σου την ψυχή. Ακριβώς, ναι. Γιατί να εμένα τώρα μου δίνεται ευκαιρία. Γιατί είσαι εσύ. Μπράβο. Και πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου και να αγαπάς και τους γύρους. Και να μην στεναχωριέμαι για τους ανθρώπους που με απορρίπτουν. Αυτό. Εντάξει, ναι. Αυτό. Έχεις δίκιο. Κράτα αυτό από μένα. Σε ευχαριστώ. Μόνο αυτό. Εγώ κρατήσω δηλαδή. Χαίρομαι πραγματικά. Εγώ και μου έκανε στην καρδιά μου έτσι σαν, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Σαν μια μικρή κι εγώ, πώς το λένε. Βασιλική. Σαν μια μικρή βασιλική κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Η βραδιά συνεχίζεται στο Άλσος Νέας Μύρνης με το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Μην ξεχάσουμε Σάββατο πρωί 12 η ώρα να είμαστε στο Αιώλος, το είπαμε, για το ξεχνάω το... Αίτιον. Αίτιον, δίπλα από το μετρό Ακρόπολης, στην παρουσίαση της Εύας, της παραμυθένιας μας Εύας. Και βέβαια στο Γιώργο το Μανιό που είναι στο θέατρο Βράχος, όχι, είναι το θέατρο που κάνει... που είναι και ηθοποιός που έχει κάνει το χορευτικό που κάνει...
ξέρω ποιον μου λέτε το τώρα. Είναι. Το Βράχονι είναι που... Ναι. Πώς λέγεται αυτή τώρα μόνο και δεν μου ανοίγει και έχουν την εκνευριστή που δεν έχω σήμα να ανοίξει. Mm. Τέλος πάντων, θα το κοινοποιήσω και στον τοίχο μου για να κάνω σωστή ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε με μια φίλη δημότησα, δικιά μας δημότησα, νεοσμυρνιώτησα, που βέβαια θα πούμε μια αληθινή ιστορία που ήταν την εποχή της Σμύρνης, θα μας διηγηθεί η Ολυμπία Ιωσηφίδου, μια ιστορία που πραγματοποιήθηκε στην Σμύρνη, και θα πούμε κάποια πράγματα και για τον Χρυσόστομο, και γενικά θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη, μια και είναι ο μήνας της Σμύρνης. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ραντεβού την τελευταία Τετάρτη του μήνα. Γεια σας. Να το κλείσω από εδώ.